στη σύνδεση τώρα με την Ουάσιγκτον. Η Κατερίνα Σόκου μας περιμένει για να μας δώσει έτσι τα βασικά σημεία αυτά που κρατάμε από την πρώτη επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σας. Ήταν όντως μια θερμή και μακροσκελής επικοινωνία. Ο πρόεδρος Βάιντεν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συνεχάρη βεβαίως στην Ελλάδα για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση και εξέφρασε και σε αυτή την περίσταση τη δέσμευσή του για την περαιτέρω εμβάθυνση των ισχυρών διμερών σχέσεων. Όπως λέγατε, επίσης εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμησή του για την αυξανόμενη αμυντική συνεργασία, τονίζοντας βεβαίως το ρόλο της βάσης της Σούδας. Ενώ οι δύο ηγέτες, όπως τονίζει η ανακοίνωση, συμφώνησαν να συνεργαστούν και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για τη βιώσιμη ανάκαμψη και βέβαια να συντονιστούν όπως γράφουν σε θέματα, όπως γράφει ο Λευκός Οίκος, σε θέματα κοινών συμφερόντων για την ενεργειακή ασφάλεια, για την Κίνα, τη Ρωσία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε επίσης την ελπίδα του για την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Και όπως μαθαίνουμε, σε αυτό το τηλεφώνημα υπήρξε και πρόσκληση προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επισκεφθεί με το που θα το επιτρέψουν mm-hmm. οι περιστάσεις της πανδημίας την Ουάσιγκτον για μια επίσημη επισκέψη. Μεγάλα βήματα επομένως, Κατερίνα, με το καλημέρα θα έλεγε κανείς. Ήταν πάρα πολύ θερμό, αναμενόμενο βέβαια, αλλά δεν περίμενε κανείς τόσα μεγάλα βήματα από την πρώτη επαφή. Βασικά μοιάζει σαν να μπαίνουμε όντως σε μια εντελώς mm-hmm. διαφορετική φάση από την προηγούμενη, Κατερίνα. Αυτό mm-hmm. καταλαβαίνουμε. Σαν να γίνονται τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω περίμεναν την επέτειο της 25ης Μαρτίου της Επανάστασης για να κάνουν και αυτό το τηλεφώνημα να έχει και αυτή τη συμβολική αξία, να έχει και την ουσιαστική αξία. Και βεβαίως την ημέρα που συνέβη και η Σύνοδος Κορυφής είχε και αυτό τη σημασία. Και εκεί είπε σημαντικά πράγματα ο πρόεδρος Μπάιντεν, Κατερίνα, που έχουν μεγάλη αξία για μας και όσα ανέφερε και για την Τουρκία, έτσι. Σωστά, γιατί είπε ότι στη Σύνοδο Κορυφής ο πρόεδρος Μπάιντεν, πάλι σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, εξέφρασε την ανάγκη συνεχού συντονισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της Τουρκίας, του Νότιου Κάυκασου, της Ανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων. Και τέλος, να σας πω ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε σε συνέντευξή του από την Ευρώπη ότι οι διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να λυθούν ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα.